Με πολύ καλά λόγια για αυτόν, ναι. Και συγχαρητήρια στον προπονητή. Το χειροκρότημα του κόσμου για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον εάν θα μιλήσει και θα πει δύο κουβέντες και στον Τάσο Μαγουλά στην απόψινη βραδιά. Έρχονται σιγά σιγά και οι υπόλοιποι από το τεχνικό τύπο. Όλο το επιτελείο είναι μέσα. Ανεσά τους και ο Ανδρέας Ομινιάδης. Και ο Μπάντοβιτς με τα ταξίδια, την ανέβρεση νέων ποδοσφαιριστών. Ο Αλέκος Ωράντος. Και όλοι οι υπόλοιποι. Να δικήσουμε κάποιον. Ξέρεις Μιχάλη, πίσω από αυτά τα παιδιά που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που τα βοηθάει να είναι στην κατάλληλη θέση, που δουλεύει για αυτούς, που τους αξίζουν πάρα πολύ συγχαρητήρια, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα στον Ολυμπιακό γίνονται πραγματικά πολύ καλές προσπάθειες από αυτούς τους ανθρώπους. Και τους αξίζει να είναι σε αυτό το σύλλογο. Αν δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι, όπως και στην τηλεόραση, ακριβώς. Αν δεν υπάρχουν οι τεχνικοί, εμείς όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουμε. Ακριβώς. Εκείνοι δεν μπορούμε να βγούμε. Ακριβώς. Και η δύσκολη δουλειά βγαίνει από τους τεχνικούς μας. Ευχαριστήσουμε και απόψε και τους τεχνικούς μας. Και αν δεν υπάρξουν εκείνοι, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα μπροστά. Και βέβαια ο κόσμος αποθεωρεί τον Ερνέστο Βαλβέρδε για άλλη μια φορά. Και βέβαιως Βαλβέρδε που ψώνει το χέρι του, ευχαριστώντας τον κόσμο, συγκινημένος και αυτός, και ένας τώρα. Ο Βάσεβιτς, ο Νικοπολίδης, ο Τζόντερς, τρεις αρχή του Ολυμπιακού. Πολίδης, δύο τα παιδιά μαζί. Ένα σύνθημα για τους νεκρούς της θέρας 7. Δεν ξέρετε ποτέ ότι πρόκειται να ξέχασε τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Ο πρωταθλητής της Ελλάδος για το 2009 Ολυμπιακός. Πελούχος Ελλάδος το 2009 Ολυμπιακός. Νταμπ Ολυμπιακός που συνεχίζει την συλλογή τίτλων με τον Πέτρακ Τζόρντεβιτς να σηκώνει στον αέρα το έπαθλο και βεβαίως ακολουθήσει και η γιορτή τα απαραίτητα βεγγαλικά και τον γύρο του Τριάμβου θα κάνουν όλοι οι παίκτες μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω πρωταθλήματα με 12 τα τελευταία 13, 24 κύπελα, 14 ντάμπ για τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη κύπελο που θα πάει στην τροπεοθήκη του και που σιγά σιγά μπορεί να βλέπει και ο κόσμος πια, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω από την Ευρώπη στο Μουσείο του Ολυμπιακού που υπάρχει στο Καρεσκάκι. Σιγά σιγά να μπορούν να βλέπουν να γνωρίζουν την ιστορία. Άξιζε ο Ολυμπιακός να πάει στο τάπλ φέτος, να το προτάσει με αυτό το κύπελο, και όχι δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι αριθμοί, το λένε και οι αντίπαλοι, αρκετοί αντίπαλοι. Νομίζω ότι το επόμενο που πρέπει να σκεφτεί ο Ολυμπιακός και εκείνο που θα πρέπει να προσπαθήσει οργανωμένα και με στόχο είναι ασφαλώς αυτή την ευρωπαϊκή καταξίωση, που θα πρέπει να γίνεται συχνότερη η παρουσία του
σε ανώτερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δηλαδή στο Champions League, αλλά όχι να μην τον φτάνουν μόνο οι όμιλοι, να προσπαθεί να πάει ακόμα περισσότερο, και νομίζω ότι έχει τις δυνάμεις ο Ολυμπιακός να είναι στους 16, ίσως και στους 8. Βέβαια, καμιά φορά βλέποντας αυτό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Μιχάλη, έτσι όπως γίνονται τα παιχνίδια, λες, μα πού να χωρέσουμε εμείς. Πάντως πρέπει όμως μέσα από αυτά που βλέπουμε να προσπαθήσουμε να τους φτάσουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε και η δεύτερος θεσμός πλέον, ο οποίος αναβαθμίζεται. Χαρακτηριστικό ότι δύο ομάδες που ήταν στο Champions League πολύ, και αποκλειστήκαν. Πολύ εύστοχο, έτσι. Φτάνουν, κοιτάξτε, πολύ εύστοχο παράδειγμα. Δεύτερο τίτλο. Έχασε και από τις δύο ελληνικές ομάδες, και όχι μόνο έχασε. Βεβαίως. Έτσι, με παλαιονεφρίες. Και όμως είναι στο τελικό. Είναι πολύ σημαντικό και σημαίνει ότι δεν τον αποκλειστείς, ακόμα και αν αποκλειστείς από τον όμιλο, εάν καταφέρεις να συνεχίσεις. Πάντοτε υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει χώρος να διεκδικήσεις κάτι ανώτερο στην Ευρώπη και μέσα από το Κύπρο. Γιατί είναι αλήθεια το Champions League. Είναι κομματάκι. Θα πρέπει να φτάσουμε σε καμιά βραδιά της Πορτογαλίας, νομίζω. Ναι, όχι, δεν γίνονται αυτά σε συλλογικό επίπεδο. Είναι λίγο δύσκολο. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό το πράγμα. Αλλά στο UEFA νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα με ένα σωστό προγραμματισμό για τις ελληνικές ομάδες, με αστό προγραμματισμό και σωστές κινήσεις. Και εφόσον βέβαια σε όλους μας, ακόμα από το μικρότερο φίλαθλο μέχρι το μεγαλύτερο που έχει τη στήριξη του συλλόγου στα χέρια του, να μην του πέφτει και λίγο το να συμμετέχει σε τελικούς κύπελλου. Έτσι. Που τα χέρια όλων των ποδοσφαιριστών. Από όλα τα χέρια, ναι. Νομίζω πιο χαρούμενοι πρέπει να είναι όλα τα πιτσιρικάδες. Τα παιδιά των ποδοσφαιριστών, έτσι. Ναι. Και είναι όμορφο αυτό που βλέπεις. Είναι πολύ όμορφο που βλέπεις. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος να είναι κάτω. Δεν το στην εξεδρά. Εκτός, ναι, δεν έχει βάλει. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ακούμε τον Βασίλη Μπακόπουλο με τον DJ Domi. Βασίλη. You know, especially the cup, you know, was great. So it's good to see people happy and we'll continue. You'll continue in Olympiacos, of course, for the next year too, eh? Yes, normally I'll be there, yeah. Thank you very much, good luck. Okay. Αυτά που μας είπε λοιπόν ο DJ Domi είναι πως είναι φανταστικές στιγμές για την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Περίμενε πως και πως και τις δύο βεβαίως αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσει για ακόμα ένα χρόνο στο Ολυμπιακό, τελείοντας το σχολείο του φέτος. Συνεχίζει αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό, DJ Domi. Και ένα μυστική φωτογραφία. Κατάφερε να χωρέσουν όλοι. Ναι, το κάνανε μεγάλο αυτή τη φορά και χωρέσαν μικρή μεγάλη όλη μέσα στη φωτογραφία. Η ευχή μας, Μιχάλη, για τον χρόνο δεν είναι μόνο εμένα προσωπικά να βγει ξανά ο Ολυμπιακός ταμπλούχος. Η ευχή μου είναι να δω ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο, να δω ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και ας το πάρει ο καλύτερος. Είναι όμορφες στιγμές, σε κάνουν περήφανο. Εγώ γεμίζω, γιατί πέρα από προπονητής ήμουν αθλητής του συλλόγου και χαίρεσαι να βλέπεις αυτό που αγαπάς.